Ήταν ο άλλος μου εαυτός. Γνωριζόμαστε 67 χρόνια μαζί, από την τρίτη γυμνασίου μέχρι το πανεπιστήμιο, μετά κάθομαστε στο ίδιο θρανείο. Με τον πόνο της απώλειας χαραγμένο στο πρόσωπό του, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης μιλά για την αγαπημένη του φίλη που πια δεν ζει ανάμεσά μας. Η Μαρίνα είναι και το σήμερα εκεί που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Είναι λέει στο χώρο που δεν έχει καθημερινές σκόλες. Η μνήμη της όμως είναι ζωντανή, γιατί η Μαρίνα είναι αθάνατη για όλους, για το έργο της. Για μένα η αγαπημένη φίλη, η συμπαραστάτη στη ζωή, μου έχει βαφτίσει την κόρη μου και θα είναι για μένα ένα τεράστιο κενό. Όπως τα κόβεται ένα τηλέφωνο και δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή των ανθρώπων που αγαπάς. Με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου, τελέστηκε σήμερα τρισάγιο στη μνήμη της Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα. Το Αρκαλοχώρι την τιμάει, διότι εκείνη πρώτη το τίμησε το Αρκαλοχώρι, αναφερόμενη σε όλες τις συνεντεύξεις της ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αρκαλοχώρι. Θελήσαμε να κάνουμε το ελάχιστο, ένα τρισάγιο στη μνήμη της και να εξητήσουμε τη χάρη του Θεού για την ανάπαυση της ψυχής της. Αρκαλοχώρι που σήμερα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της, μετρά μια ακόμα μεγαλύτερη, την απώλεια της Μαρίνας. Είχε επαφές με τους συγγενείς της. Σφαλώς είχε επαφές και όχι μόνο με τους συγγενείς και με τους φίλους, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία. Και το ενδιαφέρον της ήταν συνεχές και διαρκές. Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγο πριν πεθάνει, ανησυχούσε για την καμπάνα του προφήτη Ηλία, του εξοκλησίου, το οποίο είναι στην κορυφή του λόφου, του ομώνυμου, που κατέρευσε με το σεισμό, την οποία είχε κατασκευάσει με ανακύκλωση, με μεταμόρφωση μιας γερμανικής βόμβας ο πατέρας της. Όπως αποκαλύφθηκε, η αείμνηστη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης ήταν σε συζητήσεις για τη δημιουργία μιας πινακοθήκης αντιγράφων στο αγαπημένο της Αρκαλοχώρι. Υπήρχαν σκέψεις να κάνουμε κάτι στο Αρκαλοχώρι, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε. Ωστόσο, φορείς της περιοχής και τοπική αυτοδιοίκηση δεσμεύτηκαν να το πραγματοποιήσουν. Είναι τέκνο του Αρκαλοχωρίου και εμείς οφείλουμε ως ελάχιστο δείγμα γραφής να τιμούμε τη μνήμη της, να κάνουμε πράξη την παρακαταθήκη, τη δημιουργία πινακοθήκης με αντίγραφα από την πινακοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα.